Απλές οδηγίες για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Με αφορμή περιστατικό που συνέβη αυτές τις μέρες, ενημερωθήκαμε από πολλούς σχετικούς με το ζήτημα φορείς του Γενικού Χημείου του Κράτους συμπεριλαμβανομένου, για τα εξής. Όλοι σπίτι έχουμε ένα κοινό θερμόμετρο υδραργύρου, η χρήση του οποίου απαγορεύθηκε, ευτυχώς, από τη 1η-1η-2011 με οδηγία της ΕΕ. Όλοι κάποια στιγμή έχουμε σπάσει ένα τέτοιο θερμόμετρο. Και τι κάναμε, μαζέψαμε τις ασημένιες, βιλίδες, με τα χεράκια μας ή ακόμα χειρότερα, με την ηλεκτρική σκούπα και τις πετάξαμε στα σκουπίδια ή στη λεκάνη της τουαλέτας K-λάμδα-π. Μόνο που τότε ίσως δεν ξέραμε ότι ο υδράργυρος είναι το πιο επιβλαβές βαρύ μέταλλο, θυμάστε σχολείο, χημεία, ή κατάποση, ή ακόμα χειρότερα. Η εισπνοή του οποίου, ναι, οι μπηλίτσες αυτές εξατμίζονται και είναι χειρότερο να τις εισπνεύσεις από το να τις καταπιείς. Δύναται να επιφέρει από πρόσκαιρες παρενέργειες, πονοκέφαλο, απώλεια συνείδησης K-λάμδα-π, έως μόνιμες καρδιαγγειακές και νεφρικές βλάβες. Ακόμα, μπορεί να δημιουργήσει χρωμοσωματικές ανομαλίες που οδηγούν σε μογκολισμό. Συνεπώς, μόλις δούμε τις γλυκούλες σας ή μη μπαλίτσες, ένα ανοίγουμε τα παράθυρα. Για να αερίζεται καλά ο χώρος. 2. Απομακρύνουμε παιδί ή ζώο. Φοράμε τα γάντια μας, όχι τα μάλινα του χιονιού, της κουζίνας εννοώ. 4. Με ένα κομμάτι χαρτί συγκεντρώνουμε τα σώματα του υδραργύρου, τα οποία λόγω σχήματος και βάρους εκτοξεύονται μακριά. Προς Θεού, δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτρική σκούπα ή σκουπάκια. 5. Τα βάζουμε σε πλαστικές σακούλες που τις κλείνουμε όσο πιο ερμητικά γίνεται και τα βγάζουμε στο μπαλκόνι. 6. Τα απορρίπτουμε, όχι φυσικά στα σκουπίδια, αλλά σε σταθμούς συγκέντρωσης τοξικών αποβλήτων. Οι περισσότεροι δήμοι έχουν τέτοιους πια. 7. Προμηθευόμαστε από το φαρμακείο ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο. Μην ακούσω από κανέναν ότι δεν το εμπιστεύεται γιατί δεν είναι ακριβίας. 8. Δεν θα πάθουμε τίποτα εάν μας δείξει 0,1 βαθμός η απόκληση. 9. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τις οικολογικές λάμπες φωτισμού με τις οποίες μας ενθαρρύνουν όλοι και ορθώς πράττουν να αντικαταστήσουμε τις απλές λάμπες. Έχουν υδράργυρο. Σε μικρότερη ποσότητα ανάλαμπτήρα σε σχέση με το θερμόμετρο, αλλά εάν σκεφτείτε πόσες αριθμητικά χρησιμοποιούμε το χρόνο. Έχετε ακούσει ποτέ ότι δεν πρέπει να τις πετάτε μόλις καούν, αλλά πρέπει να τις συγκεντρώνετε και να τις απορρίπτετε σε ειδικούς για το σκοπό αυτό συλλέκτες. Εγώ αυτό που κάνω είναι να τις συγκεντρώνω σε μια σακούλα, να τις φυλάω κάπου που δεν κινδυνεύουν να σπάσουν και μια φορά στο τόσο να τις πηγαίνω στο IKEA, που έχει σταθμό συγκέντρωσης για αυτές. Σας παρακαλώ προωθήστε το μήνυμα όπου μπορείτε, να ενημερωθεί ο κόσμος, μιας και αυτοί που πρέπει να τον ενημερώσουν κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου.